Καταρχήν να σας καλωσορίσω όλους, να σας ευχαριστήσω που παραβρίσκεστε εδώ πέρα. Δόθηκε η απόφαση, το υπόμνημα, η διευθύντρια μέσα κυρία Μαρινέλη Μαρία δεσμεύτηκε να τα στείλει κάτω. Η διαβεβαίωση που πήραμε από το στόμα της κυρίας Μαρινέλη, της διευθύντριας, είναι ενθαρρυντική, να ξεκινήσω από εκεί, ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία απόφαση κλεισίματος του ταχυδρομείου του Μανταμάδου. Όσο για την υποβάθμιση του και για την μη που έφυγε η κοπέλα η συμβασιούχος, της δώσαμε λύσεις μέσα, μας είπε ότι μπορεί να τις εξετάσει. Είμαι αισιόδοξος ότι το πρόβλημα θα βρεθεί λύση. Και εκτός από αυτό της υπόθηκε μέσα και από τους συλλόγους και από όλους τους φορείς ότι θα υπάρξει πολύ πιο μεγάλη διαμαρτυρία, όπως σας είπε και ο τοπικός σύμβουλος κάτι, ότι θα υπάρξει πολύ πιο μεγάλη διαμαρτυρία και μας είπε ότι μπορεί και να μην χρειαστεί. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Δεν θέλω να πω ότι θα βρεθούμε σε δυσάρεστες θέσεις. Υπόθηκε μέσα τους λόγους που δεν πρέπει να κλείσει, υπόθηκε το φόρτο εργασίας της κοπέλας, της κυρίας Χιλέ. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, όπως σας είπα και στην πλατεία του Μανταμάδου, ο αγώνας δεν τελειώνει σε μια μέρα ούτε σε δύο. Συνεχίζουμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τη συμμετοχή. Αισθάνομαι συγκινημένος γιατί βλέπω γνώριμα πρόσωπα, κατάγομαι και εγώ από την Άργυρα. Εκεί έχω πάει στο Μανταμάδο, πήγα γυμνάσιο, λύκειο. Από εκεί έχω συμμαθητές, φίλους, τον παλιό συνάδελφο. Και από το Λύκειο Μανταμάδου πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Η σημερινή σας συγκέντρωση εδώ δίνει ένα ηχηρό μήνυμα, ένα ηχηρό σάρπισμα, ράπισμα απέναντι σε όλους αυτούς που με την έλλειψη πολιτικής βούλησης, με κακές διοικήσεις, με κακούς χειρισμούς από διοικήσεις, συντέλεσαν στην απαξίωση του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι γίνεται σήμερα. Να κλείνουν γραφεία στα χωριά μας. Και τι σημαίνει αυτό? Τα χωριά μας είναι φυλάμε θερμοπύλες. Η περιφέρεια φυλάει θερμοπύλες. Είναι πυλώνες ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, διότι πρωτογενής τομέας, κτηνοτροφία, γεωργία, αλληλεία, τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, επιχειρήσεις τοπικές, αναδυόμενες επιχειρήσεις από νέους που δημιουργούν νέες επιχειρήσεις και θέλουν να μείνουν στα χωριά τους, να μείνουν στον τόπο τους. Όλα αυτά είναι συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας μας. Αλλά αυτά βέβαια κανείς δεν τα βλέπει. Οι σημερινές αποφάσεις της διοίκησης έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές και στη ζωή των εργαζομένων αλλά και στη ζωή των κατοίκων που τους στερείται η καλύτερη, έγκυρη και αποτελεσματική ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Αποκλείει τις επιχειρήσεις που δεν έχουν εναλλακτικό μέσο εξυπηρέτησής τους. Δεν υπάρχει λογική σε όλες αυτές τις αποφάσεις των διοικήσεων να κλείνουν καταστήματα, να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο απλός συνταξιούχος, ο αγρότης, ο ηλικιωμένος. Δεν υπάρχει λογική στο να χρειάζεται να μετακινηθούν 50 και 70 χιλιόμετρα οι κάτοικοι στο να εξυπηρετηθούν. Δεν υπάρχει λογική όταν απαιτούν από εργαζομένους, ακούστε, να μετακινούνται για να εργαστούν δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε επαρχιακό δρόμο και άλλα τόσο για να καλύψουν μεγάλες περιοχές, για να καλύψουν τα χωριά μας. Εμείς με όλες αυτές τις αποφάσεις είμαστε κάθετα ενάντια, αντίθετοι και στην εξόντωση των εργαζομένων και στην εξαθλίωση της ταχυδρομικής υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Υποστηρίζουμε το δημόσιο ταχυδρομείο. Ο ταχυδρόμος ανέκαθεν ήταν σύμβολο ταυτόσιμο με την έννοια
με την πορεία του κράτους μας, εδώ και δύο αιώνες μετράει το ταχυδρομείο ζωή και ήταν ταυτόσιμο σύμβολο με, με την πορεία, την ιστορία της χώρας μας διαχρονικά. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι χρόνιες παθογένειες όλων αυτών, σε όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να εξαλειφθούν, αλλά όχι στο όνομα της εξαθλίωσης του ταχυδρομείου και στην ενίσχυση ιδιωτικών, μεγάλων ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Στηρίζουμε την προσπάθειά σας. Δυστυχώς μαγικές λύσεις δεν μπορώ να σας υποσχεθώ, γιατί θέλω να σας βλέπω στα μάτια και όταν θέλω να σας βλέπω στα μάτια δεν μπορώ να σας δώσω ψεύτικες υποσχέσεις. Με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας στην Αθήνα, τη διευθύντρια εδώ, το προϊστάμενο διανομής, θα προσπαθήσουμε, έχουμε ήδη κάνει προτάσεις και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κέρυες και στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου χρειάζεται και όπου απαιτούνται. Δεν πάβει να είμαστε μια εταιρεία που λειτουργεί με ιδιωτοοικονομικά κριτήρια, έσοδα-έξοδα, και όπως το καταλαβαίνετε, όποιος έχει επιχείρηση, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Οπότε ας έχουμε λίγο υπομονή, ο αγώνας σας να μην τελειώσει εδώ, να συνεχίσετε. Το ταχυδρομείο σας, επαναλαμβάνω και κλείνοντας, είναι μαζί σας, με την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία είναι μαζί μας. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ματαμάδου, τα γειτονικά χωριά που συμμετείχαν σήμερα στο συλλαλητήριο που έγινε, ώστε να μην υποβαθμιστεί και να μην κλείσει το ταχυδρομείο του Ματαμάδου. Συναντηθήκαμε με τη Γενική Διευθύντρια την περιφερειακή εδώ πέρα, τη Μαρία τη Μαρινέλια. Η υπόσχεση που πήραμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία απόφαση κλεισίματος του ταχυδρομείου. Της δόθηκαν λύσεις και από την πλευρά μου και από τις φορείς για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση, γιατί είναι αδύνατον η κοπέλα που παραμένει να μπορέσει να εξυπηρετήσει τόσα χωριά. Όπως αναφέρω, θα τα πω και επιγραμματικά, είναι εξυπηρετεί 7 χωριά. Είναι ο θρησκευτικός τουρισμός που είναι ο ταξιάρχης, οι επαγγελματίες. Είναι η υποβάθμιση του, λοιπόν, είναι αδύνατο να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, καθώς εκτός από αυτό υπάρχει το 265 μηχανοκίνητο τάγμα εθνοφυλακής, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 100 άτομα, στελέχη μόνιμα και οι επαγγελματίες του χωριού και όλων των χωριών. Θεωρώ ότι είναι υποτιμητική η υποβάθμισή του. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές του νομού που από τη στιγμή που πήραν την απόφαση στα χέρια τους, τόσο την Κομινάκα, τον Παρασκευή και τον Αθανασίου, έχει υποβληθεί ήδη, έχουν κατατεθεί ήδη στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ψηφιακής διακυβέρνησης, και περιμένουμε τις αποφάσεις και την απάντηση από τις αποφασίλει τώρα η κυρία Μαρινέλη κάτω, για να μπορέσω και εγώ να πληροφορηθώ για κάτι παραπάνω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, ο αγώνας συνεχίζεται. Ευχαριστώ και εσάς τους δημοσιογράφους που πάντοτε είστε στο πλευρό της κοινότητας σε όλους τους αγώνες. Αυτό είναι ένα, θεωρώ, από τα πιο βασικά, γιατί μέσω εσάς μαθαίνει ο κόσμος και ενημερώνεται. Να είστε καλά, ο αγώνας συνεχίζεται, όλοι μαζί. Όταν λέμε για υποβάθμιση, τι εννοούμε ακριβώς? Η υποβάθμιση εννοούμε ότι ήδη έχει απολυθεί η μία συμβασιούχος υπάλληλος και μένει μόνο η μία, με αποτέλεσμα η κοπέλα να έχει 7 χωριά και, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο. Υπάρχουν λύσεις, δόθηκαν μέσα, τις έδωσα μέσα, τις είπα στην κυρία Μαρινέλη, μου είπε θα εξεταστεί το θέμα, δεν θέλω να πω τις λύσεις, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εγώ, είναι η γνώμη μου, να μην κλείσει, όχι του Ματαμάδου φυσικά, εννοείται, κανένα κατάστημα των Νεουτά, και να υπάρξουν και μόνιμο προσωπικό που να καλύπτει όλες τις διαρκές και πάγιες ανάγκες που υπάρχουν τόσο στα χωριά όσο και γινόταν. Δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία των περιπτώσεων να ερημώσουν τα χωριά, γιατί, να σας δώσω να καταλάβετε, στην κοινότητα Ματαμάδου, στη Βέλτα Ε Ματαμάδου, από την Άργενο, από τον
και μέχρι το Μανταμάδο, μέχρι το Νέας Κηδονής υπάρχει μόνο ένα ATM, το οποίο αυτό προσπαθεί να εξυπηρετήσει 10 χωριά. Είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνουν όλοι, και θεωρώ ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, μαθημένος ο Μανταμάδος στους αγώνες, δεν χρειάζεται να το πω, περιττό. Εδώ είμαστε πάλι, θα τα ξαναπούμε. Να είμαστε γεροί, καλό αγώνα, το ταχυδρομείο δεν θα κλείσει, όπως δεν έδωσαν και οι μετανάστες στην Καράβα, όπως. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, εδώ είμαστε, συνεχίζεται ο αγώνας. Να είστε καλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κλείσει το ταχυδρομείο του Μανταμάδου και κανένα κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Λέσβο. Διότι είναι γυρασμένος πληθυσμός, τα καταστήματα αυτά εξυπηρετούν όλους τους κατοίκους των χωριών. Και πέρα από αυτό, σημαίνει ότι είναι μια επιπλέον υποβάθμιση στον τόπο μας. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι. Αν οι επιχειρήσεις του δημοσίου ξεπουλήθηκαν και δεν φταίει κανείς από τους κατοίκους να μην έχει πάντοτε την ανάμεση εξυπηρέτηση που πρέπει. Ούτε έχουμε κατοίκους διαφορετικούς στις πόλεις και στα χωριά. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει και να στελεχωθούν, όχι μόνο να κλείσουν, αλλά και να στελεχωθούν τα καταστήματα όλων των ταχυδρομείων και κανένα κατάστημα σε κανένα χωριό να μην ξαναζητηθεί ότι πρέπει να κλείσει. Και καλά κάνουν οι κάτοικοι του Μανταμάδου και μπράβο τους που ξεκίνησαν αυτή τη διαμαρτυρία για να στείλουν ένα μήνυμα επάνω ότι δεν είμαστε στα νησιά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, οι κάτοικοι της Λέσβου δεύτερης κατηγορίας.